Τον Παναθλητικό Όμιλο Κοφών τίμησε σε ειδική εκδήλωση η αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομίας, Ναυτιλίας, Υποδομών και Τουρισμού Έλληνα Κουντουρά με αφορμή την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Προαθλήματος Ποδοσφαίρου Κοφών για δεύτερη συνεχή χρονιά. Φανερά συγκινημένη, η Υπουργός, μιλώντας στην κάμερα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, σημείωσε ότι το Υπουργείο θα σταθεί για μία ακόμα φορά στον πλευρό των αθλητών που, όπως είπε, έκαναν και κάνουν περήφανη την Ελλάδα στο εξωτερικό. Είμαι πολύ συγκινημένη γιατί τα παιδιά τα γνωρίζω αρκετό καιρό. Όταν έμαθα για την περσινή επιτυχία ότι ήρθανε πρωταθλητές στη Σερβία, πραγματικά εντυπωσιάστηκα γιατί ήταν κάτι το οποίο δεν είχε μαθευτεί. Όταν λοιπόν τους είπα πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και τι μπορούμε να κάνουμε, μου είπαν θα σε ειδοποιήσουμε. Κάποια στιγμή λοιπόν με ενημέρωσαν ότι τα πράγματα πήγαν εξαιρετικά καλά, ότι είναι στον τελικό. Είχαν κάποιες δυσκολίες οικονομικές, όπως σας είπε και ο πρόεδρος. Τους βοηθήσαμε να πάνε στη Θεσσαλονίκη να παίξουν, κερδίσανε τον τελικό και πλέον θα πηγαίνανε στο δεύτερο πρωτάθλημα να διεκδικήσουν, αν θέλετε, ξανά τον τίτλο. Και καταλαβαίνετε πόσο πιο δύσκολο ήταν αυτό για τα παιδιά και σε τι πίεση βρισκόντουσαν μια δεύτερη νίκη. Και όμως τα καταφέρανε. Εγώ σας μιλάω και ανατριχιάζω, ειλικρινά είμαι πολύ συγκινημένη. Τα καταφέρανε. Και ήρθαν εδώ, τους υποσχέθηκα στήριξη, είχανε τη στήριξη και θα συνεχίσουν να έχουν τη στήριξη και πάνω απ' όλα την προβολή. Νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια είναι πολύ σημαντική, νομίζω ότι γενικά αυτές οι επιτυχίες πρέπει να μας κάνουν πάρα πολύ περήφανους και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να είμαστε δίπλα σε όλα τα παιδιά, σε όποιες προσπάθειες κάνουν, ιδιαίτερα όταν είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο και φέρουν τέτοιες επιτυχίες. Και πρέπει να προβάλλεται, γιατί και τα ίδια τα παιδιά έχουν περισσότερη ανάγκη αυτής της αναγνώρισης της επιτυχίας, γιατί είναι μεγάλος ο αγώνας, αλλά και η πολιτεία να είναι δίπλα τους. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Αθλητικού Ομίλου Κοφών, Κώστας Γάργαλης, αφού στάθηκε στην πολύ σημαντική επιτυχία του συλλόγου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ζήτησε τη στήριξη της πολιτείας για την επιτυχή πορεία των δραστηριοτήτων του συλλόγου και στο μέλλον. Φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντική η επιτυχία μας. Και επίσης η διοργάνωση αυτή, το Champions League of Phone, είναι το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα το οποίο κατακτήσαμε. Δεν έχει προβληθεί αυτό στην Ελλάδα ποτέ, δεν έχει δημοσιευθεί. Αλλά στην Ευρώπη έχει κοινοποιηθεί η επιτυχία αυτή. Και φυσικά αυτή την εποχή που η Ελλάδα αντιμετωπίζει πάρα πολλές δυσκολίες, πολιτικοκοινωνικά προβλήματα. Αυτή η επιτυχία λοιπόν αποκτά πιο μεγάλη σημασία για την ομάδα μας. Ο αρχηγός και προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΟΚ, Λευτέρης Μηνάς, πρόσθεσε ότι είναι πολύ σημαντικό και τα άτομα χωρίς ακοή να δίνουν το παρόν σε αθλητικά γεγονότα. Με τον αθλητισμό ξεπερνάμε τις δυσκολίες μας, δήλωσε με νόημα. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι είμαι πολλά χρόνια στον αθλητικό όμιλο Κοφών. Έχω μεγαλώσει στην ομάδα αυτή, εθελοντικά βέβαια όλα αυτά τα χρόνια, με δικά μου έξοδα κάθε φορά. Τα τελευταία 6 χρόνια έχουμε συμμετάσχει στο Champions League, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Φέτος ήταν από τις πιο δύσκολες χρονιές. Τα ραντεβού τους για τη νέα χρονιά ανανέωσαν τα μέλη του ΠΟΚ και υποσχέθηκαν νέες επιτυχίες σε όλα τα αθλητικά μέτωπα.